Θέλω για μια ακόμη φορά να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, τον Ανδρέα τον Νικουρέτζο, τον φίλο τον Ανδρέα, ο οποίος έρχεται στην Αργολίδα για πολλωστή φορά, είναι πάντα κοντά μας, κοντά στους αγρότες, έχει στηρίξει τον αγροτικό κόσμο, όχι μόνο στην Αργολίδα, αλλά σε ολόκληρη την Ελλάδα και το γνωρίζετε. Μόλις υπάρξει κάπου κάποιο γεγονός, κάποια ζημιά, κάποιο πλήγμα, στην αγροτική παραγωγή, είναι παρόν με το επιτελείο του, με τους συνεργάτες του και εκκινεί αμέσως τις διαδικασίες για γρήγορες αποζημιώσεις και δίκαιες αποζημιώσεις. Ανταποκρίθηκε λοιπόν στην πρόσκληση που του απίφθηνα εγώ και ο πρόεδρος της Νομαρχιακής, ο κ. Ζαχαριάς, για να είναι και σήμερα εδώ, προκειμένου να ξεκαθαρίσει και να υπενθυμίσουμε τι έχουμε κάνει και να ξεκαθαρίσει κάποια παραπληροφόρηση που υπάρχει και έχει δημιουργήσει αναστάτωση σε κάποιους από τους πληγέντες αγρότες που ήδη, θυμίζω, έχουν πάρει την προκαταβολή των 300 ευρώ. Θα μας τα πει και ο ίδιος. Εκείνο που θέλω να επισημάνω είναι το εξής, ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η κυβέρνηση του Κυριάκου του Μητσοτάκη, ο ΕΛΓΑ με τον Ανδρέα τον Νικουρέτζο είναι πάντα παρόντες και στην πράξη αποδεικνύουν την ευαισθησία και τη στήριξη στην πρωτογενή παραγωγή και στον αγροτικό κόσμο. Αυτό έγινε και στην Αργολίδα. Σας θυμίζω ότι για να φτάσουμε να πάρουν την προκαταβολή, οι αγρότες ψηφίσαμε τροπολογία στη Βουλή για να μπορέσουμε να λύσουμε τα χέρια του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προέδρου του ΕΛΓΑ και πράγματι μέσα σε 4 μήνες οι αγρότες, οι πληγέντες αγρότες είχαν την αποζημίωση στους λογαριασμούς, πιστώθηκαν οι αποζημιώσεις λοιπόν στους λογαριασμούς τους. Θέλω να πω λοιπόν ότι δεν χρειάζεται, όπως επανειλημμένως έχω τονίσει και είχα πει, μέχρι να γίνουν οι πληρωμές των 300 ευρώ να υπάρχει αυτή η αναστάτωση και αυτή η παραπληροφόρηση. Υπάρχουν πράγματι τα πορίσματα του ΕΛΓΑ. Θα μας πει λεπτομέρειες ο κ. Νικουρέτζος. Γίνονται ενστάσεις, θα γίνουν και οι υπόλοιπες στάσεις, θα μας πει και μετά από παράκληση και δικιά μου να δοθεί κάποια παράταση χρονική στην υποβολή αυτών των ενστάσεων, ώστε θετικά το Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο ΕΛΓΑ να δουν αυτές τις ενστάσεις, ώστε οι αγρότες που αποζημιώθηκαν δίκαια να μην ανησυχούν, γιατί πράγματι η βούληση της κυβέρνησης, η βούληση της Νέας Δημοκρατίας είναι να τους στηρίξουμε σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον που είναι ένα μείγμα από εξωγενείς παράγοντες, ακρίβειας, υψηλού κόστους παραγωγής, καύσιμα, ενέργειας. Επομένως, εάν λοιπόν δεν στηρίξουμε και τον αγρότη που έχει πληγεί, δεν μπορεί λοιπόν αυτός ο άνθρωπος να δει με αισιοδοξία το μέλλον. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να βλέπουμε με αισιοδοξία το μέλλον, αφού στηρίξουμε λοιπόν την πρωτογενή παραγωγή. Αυτό κάνουμε και τις λεπτομέρειες για τα υπόλοιπα και ό,τι ερωτήσεις θέλετε θα τις υποβάλλετε στον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, που θέλω ακόμη μια φορά να τον ευχαριστήσω, γιατί όποτε τον έχουμε καλέσει εδώ στην Αργολίδα είναι πάντα παρόν, όπως και οι Υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης και βεβαίως και η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός, αφού γκράζεται τα προβλήματα και στηρίζει την πρωτογενή παραγωγή. Ευχαριστώ τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Ανδριανό, για την πρόσκλησή του και τον πρόεδρο της Νομαρχιακής Επιτροπής, κύριο Ζαχαριά Παναγιώτη, διότι επιδεικνύουν μια εξαιρετική ευαισθησία απέναντι στο πρόβλημα το οποίο αδίκως αναδεικνύεται τις τελευταίες ημέρες και εβδομάδες στην Αργολίδα. Και εξηγούμε αμέσως για το αδίκως. Όπως εξήγησε ο κύριος Ανδριανός, τόσο η κυβέρνηση του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, όσο και η διοίκηση του ΕΛΓΑ, σπεύσαμε από τις πρώτες ώρες και ημέρες της μεγάλης ζημίας η οποία προκλήθηκε από τον Παγετό τον Ιανουάριο του 2022 και με εντολή της διοίκησης του ΕΛΓΑ τα συνεργεία οριοθέτησαν τις περιοχές, προχώρησαν στις αρχικές εκτιμήσεις και ακολούθησαν τα εξής. Πρώτον, πραγματοποιήσαμε σύσκεψη δημόσια με το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στην οποία συζητήθηκε αρχικώς
το όλο ζήτημα. Ακολούθησε η επίσκεψη του τότε Υπουργού κυρίου Λιβανού και πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδος στην Αντιπεριφέρεια. Εν συνεχεία πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στην Αθήνα υπό την Προεδρία του Υπουργού κυρίου Γιωργαντά, γιατί εν τω μεταξύ είχε υπάρξει αλλαγή της πολιτικής ηγεσίας, με την παρουσία του κυρίου Νίκα, του κυρίου Σκηνοχωρίτη και των αιρετών εκπροσώπων των παραγωγών, βεβαίως του βουλευτή του κυρίου Αντριανού, δική μου και υπηρεσιακών του ΕΛΓΑ. Αποφασίσαμε και ανακοινώσαμε σε αυτή τη σύσκεψη την υψηλότερη προκαταβολή που δόθηκε ποτέ αναστρέμα από τον ΕΛΓΑ. 300 ευρώ αναστρέμα και το ίμιση, τα 150 ευρώ στη Λακωνία. Γιατί είχαμε μία προχωρημένη πια εκτίμηση της ζημίας, μέσω σταθμισμένη, στο 65% της παραγωγής και με βάση τη δήλωση καλλιέργειας εκτροφής, αυτό μας έδινε την εικόνα ότι έπρεπε να κινηθούμε στην περιοχή των 300 ευρώ ως προκαταβολή. Στη συνέχεια, ακολούθησαν η τροπολογία στη Βουλή, που χάριν αυτής μπορέσαμε εμείς ως ΕΛΓΑ να αποφασίσουμε την πληρωμή της προκαταβολής. Ακολούθησαν οι διαδικασίες εσωτερικά στον ΕΛΓΑ, όπου πήραμε την εισήγηση της υπηρεσίας, και παρακαλώ αυτό να το προσέξουν ιδιαίτερα οι παραγωγοί μας, μας εισηγήθηκαν να πληρώσουμε 75 ευρώ το στρέμμα προκαταβολή. Σε μία περίοδο, στην οποία όλοι γνωρίζουμε ότι η αγροτική κοινωνία, τα αγροτικά νοικοκυριά, μαστίζονται από την ακρίβεια, από τις οφειλές τους, από τα χρέη τους, είτε στην τράπεζα περιόρισης, είτε ακόμα και στο γεωπόνο που τους προμεθεύει αγροεφόδια. Και το πλήγμα ήταν βαρύτατο. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με εισήγηση δική μου, αποφάσισε 300 ευρώ το στρέμμα. Στις αρχές Ιουνίου, 3 Ιουνίου για την ακρίβεια, κάναμε τις ανακοινώσεις και προχωρήσαμε στις διαδικασίες καταβολής των προκαταβολών, επισημένοντας ότι ο ΕΛΓΑ δεν είναι ταμείο ενισχύσεων, ο ΕΛΓΑ είναι ασφαλιστικός οργανισμός και θα τηρηθούν οι διαδικασίες οι οποίες προβλέπονται από τον νόμο, ούτως ώστε μετά από τα εξατομικευμένα πορίσματα να δούμε αν οι παραγωγοί μας καλύπτονται από την προκαταβολή, αν πρέπει να λάβουν περισσότερα ή αν έχουν λάβει περισσότερα και οφείλουν προς τον ΕΛΓΑ. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να σας πω ότι ο ΕΛΓΑ μέχρι σήμερα, στα 3 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, δεν έχει στείλει ούτε μία περίπτωση στις ΔΟΗ, στις εφορίες, για να ζητηθούν να επιστραφούν χρήματα στον οργανισμό. Σε περιπτώσεις, όπως με τα βαμβάκια του Ιαννού, που συνέβη αυτό, κάποιοι παραγωγοί να έχουν πάρει περισσότερα χρήματα με την προκαταβολή τους από όσα δικαιούνται, δεν ζητήθηκαν, όπως και στην περίπτωση αυτή δεν πρόκειται να ζητηθούν. Αλλά σε ενδεχόμενη μελλοντική ζημία, τότε λοιπόν έρχεται και συμψηφίζονται οι διαφορές. Σας λέω όμως κάτι. Η αναταραχή η οποία προκλήθηκε εδώ πέρα αποκαλύπτει μόνο σκοπιμότητα. Γιατί για να διαμαρτυρηθεί ο παραγωγός εάν δικαιούται περισσότερα ή εμείς του ζητάμε να επιστρέψει κάποια χρήματα, θα έπρεπε να έχει εξαντληθεί η διαδικασία των ενστάσεων. Εδώ πριν καν υποβληθούν ενστάσεις, πριν καν συζητηθεί το θέμα στον ΕΛΓΑ, βλέπουμε κινητοποίησεις, βλέπουμε να διατίθενται ανακρίβειες, ακούμε ότι κάποιος είπε φέρτε τα λεφτά σήμερα πίσω, κάποιος λέει θα σας τα πάρουν σε λίγες μέρες, κάποιος άλλος λέει θα χάσετε τη φορολογική σας ενημερότητα. Ποιοι εμείς ως διοίκηση? Εμείς ως διοίκηση, ακόμα και εκείνους οι οποίοι όφυλαν η ειδική ασφαλιστική εισφορά του 21 και θα έπρεπε να ζητηθεί μέσω των εφοριών, εισηγηθήκαμε και ψήφισε διάταξη η κυβέρνηση με την οποία τα χρήματα θα γίνονται απαιτητά μετά από 4 χρόνια. Είναι ξεκάθαρο το ζήτημα του σεβασμού του κόπου των αγροτών, της ευαισθησίας απέναντι στις ανάγκες τους, αλλά και από την άλλη πλευρά του τρόπου λειτουργίας του κράτους. Δεν παραβιάζουμε την νομοθεσία, βελτιώνουμε τους όρους συναλλαγής με τους αγρότες και κανένας, αυτό παρακαλώ κρατήστε το, κανένας κίνδυνος, καμία απειλή δεν υπάρχει για να ζητηθούν χρήματα να επιστραφούν στα ταμεία του ΕΛΓΑ. Όλα τα υπόλοιπα είμαστε εδώ για να τα συζητήσουμε. Σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες του ΕΛΓΑ, είπα και προηγουμένως ότι οι αγρότες, όσοι αισθάνονται ότι έχουν αντικειθεί από τα πορίσματα, να υποβάλουν ενστάσεις. Και μου εισηγήθηκε ο κύριος Ανδριανός,
Το κάναμε δεκτό, το ανακοινώνουμε τώρα σε αυτή τη συνέντευξη τύπου, ότι θα δοθεί η επόμενη εβδομάδα από την 17η Οκτωβρίου μέχρι και την 20η Οκτωβρίου η δυνατότητα στους παραγωγούς, των οποίων έληξε η προθεσμία υποβολής ενστάσεων, να υποβάλουν ενστάσεις. Αυτό το αποφασίζουμε ως Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΓΑ, είναι στη δικαιοδοσία μας, ώστε ούτε μία αγρότησα, ούτε ένας αγρότης να μείνει παραπονούμενος ότι πέρασε το χρονικό διάστημα και δεν υπέβαλε ένσταση. Οι ενστάσεις θα αξιολογηθούν με νέα ηγεσία του υποκαταστήματος ΕΛΓΑ Πελοποννήσου, της Τρίπολης. Έχει αντικατασταθεί ο προϊστάμενος, έχει αντικατασταθεί ο επόπτης και με ακρίβεια, με δικαιοσύνη και με κατανόηση στο ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον, οι εκτιμητές μας θα κάνουν τη δουλειά τους. Είμαστε εδώ σε ανοιχτό διάλογο με τους παραγωγούς, με τους αιρετούς εκπροσώπους τους, με τους αιρετούς εκπροσώπους στο Κοινοβούλιο, με τον κύριο Ανδριανό, είμαστε με την περιφέρεια, με τον κύριο Νίκα, με τον κύριο Σχοινοχωρίτη, με όλους τους αιρετούς της Αργολίδος, ούτως ώστε να απαντήσουμε με τίμιο, ειλικρινή, καθαρό λόγο σε κάθε ερώτημα το οποίο τίθεται, διότι κυβέρνηση και διοίκηση του ΕΛΓΑ έχουμε όπλο την αλήθεια. Και όταν κανείς έχει μαζί του την αλήθεια, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Αυτή τη στιγμή σας είπα ένα προηγούμενο παράδειγμα, ότι αυτά τα οποία έπρεπε να γίνουν απαιτητά εντός του 22, γιατί δεν είχε πληρωθεί η ειδική ασφαλιστική εισφορά του 21, το μεταθέσαμε για 2 ακόμα χρόνια. Εμείς θα είμαστε και πάλι κυβέρνηση, έχουμε την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού, εμείς θα είμαστε διοίκηση των ΕΛΓΑ ή κάποιοι από εμάς, δεν έχουν σημασία τα πρόσωπα, σημασία έχει πολιτική, και με την ίδια ευαισθησία θα αντιμετωπίζονται οι αγρότες. Για την κατάσταση του επόπτη, για ποιον λόγο έγινε? Θεωρούμε ότι θα έπρεπε να αξιολογούνται περιπτώσεις όπως αυτή η περίπτωση μιας μεγάλης και εκτεταμένης ζημιάς και με άλλα πρόσωπα τα οποία διαθέτουν αντικειμενικότητα, είναι έξω μέχρι αυτή τη στιγμή από ό,τι έχει συμβεί. Επιλέξαμε έναν άριστο υπηρεσιακό παράγοντα και το αναθέσαμε την ευθύνη της Αργολίδος. Θεωρείτε ότι είχαν ευθύνες? Ευθύνες εγώ ως πρόεδρος και διοίκηση έχω πάντα την υποχρέωση να τις αναζητώ όπου και αν υπάρχουν. Γιατί υπήρχε μια παιδεύουσα ατμόσφαιρα, έχετε δίκιο, σχετικά με συγκεκριμένα πρόσωπα, οπότε η αντικατάστασή τους νομίζω θα ήταν ουσιαστική για την εξέλιξη. Ακούστε, εγώ δεν δέχομαι ένα πράγμα που απεχθάνομαι στη δημόσια ζωή της χώρας, είναι υποκρισία. Δεν δέχομαι υπηρεσιακοί παράγοντες που ήταν στο πλευρό του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που είναι υπεύθυνοι για τη σύνταξη των πορισμάτων, ενώ την παρουσία εδώ του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως όταν επισκέφθη την περιοχή. Δεν αφήνω κάποιο υπαινιγμό για τον κύριο Τσίπρα, αλλά οι παράγοντες υπηρεσιακοί που ήταν δίπλα του και οι οποίοι έχουν βάλει την υπογραφή τους για τα πορίσματα αυτό, πάει πολύ σήμερα να στρέφονται εναντίον του ΕΛΓΑ και της διοίκησης του ΕΛΓΑ. Στην πολιτική ζωή της χώρας, πέραν των πολιτικών και των δημοσιογράφων, γνωρίζουμε και σεναριογράφους και μάλιστα εφάνταστους, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για να υπηρετήσουν σκοπιμότητες. Τέτοια περίπτωση αποστολής εντάλματος για επιστροφή χρημάτων δεν υπάρχει και δεν πρόκειται να υπάρξει. Άλλωστε είναι τόσο μεγάλο ψέμα από την φύση της διαδικασίας. Ποτέ κανένας οργανισμός δεν στέλνει εντάλματα, αλλά θα έπρεπε να έχουν αναζητηθεί μέσω των εφοριών. Αυτό είπα και προηγουμένως και το λέω κατηγορηματικά, ο ΕΛΓΑ δεν κίνησε αυτή τη διαδικασία σε καμία των περιπτώσεων, εδώ και 3 χρόνια δεν την κινεί και στην παρούσα. Και κάτι ακόμα, μια και ξαναμπήκαμε. Οι ενστάσεις πότε θα τις διερευνήσετε για να δείτε τι πρόκειται να γίνει? Πόσο σύντομα? Δίνουμε μια παράταση κάποιων ημερών. Πόσο σύντομα θα εξεταστούν? Οι ενστάσεις καταχωρούνται στους κεντρικούς υπολογιστές, στα πληροφοριακά συστήματα του ΕΛΓΑ. Αμέσως μετά θα ξεκινήσει η διαδικασία επανεκτίμησής τους. Σε αυτό εδώ μου δίνει την ευκαιρία να σας πω το εξής. Εμείς πιστεύουμε σε μια μεγάλη και ουσιαστική αλλαγή του ΕΛΓΑ, την οποία τη σχεδιάζουμε και προχωράει στους σχεδιασμούς μας ικανοποιητικά. Θέλουμε να φτάσουμε στο επίπεδο να καταργηθούν οι ενστάσεις.
Στο μεσοδιάστημα θέλουμε οι ενστάσεις να υποβάλλονται ψηφιακά από τους ίδιους τους παραγωγούς. Γιατί θέλουμε να καταργηθούν οι ενστάσεις? Διότι εκ των πραγμάτων αυτή η διαδικασία μετατρέπει την επαναξιολόγηση σε βάθος χρόνου. Εμείς θέλουμε τα πληροφοριακά συστήματα με το έργο το οποίο έχουμε εντάξει στο τρέχον ΕΣΠΑ ύψους 2,5 εκατομμυρίων και αναμένουμε να προκηρυχθεί ο διεθνής διαγωνισμός, να φτάνει ο εκτιμητής του ΕΛΓΑ με το φορητό του υπολογιστή στο κτήμα, να αξιολογεί την παραγωγή, τη ζημιά της παραγωγής, να συγκεντρώνει εποπτικό υλικό, φωτογραφίες, βίντεο, ούτως ώστε η εκτίμηση την οποία θα κάνει να είναι τόσο αντικειμενική και μη αμφισβητήσιμη, ούτως ώστε να μην έχουν νόημα οι ενστάσεις. Αυτά λοιπόν είναι τα επόμενα στάδια. Και σας έχω πει και άλλη φορά. Η παρούσα διοίκηση, σε συνεργασία με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τον Πρωθυπουργό, πήραμε απόφαση να επιβιώσει ο ΕΛΓΑ με τον ισχύοντα κανονισμό. Να επιβιώσει με τις ισχύουσες διαδικασίες. Όταν παραλάβαμε τον ΕΛΓΑ, έτρεχε με 35 εκατομμύρια έλλειμμα στη χρήση του έτους. Αν ο κ. Μητσοτάκης δεν έδινε εντολή να μας δοθούν τα αναδρομικώς οφειλόμενα επί 10 χρόνια στον ΕΛΓΑ από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, ο ΕΛΓΑ θα είχε κλείσει τον Αύγουστο του 2020. Τον Αύγουστο του 2020. Αυτόν τον ΕΛΓΑ μας παρέδωσαν αυτοί οι οποίοι τολμούν σήμερα να υπόσχονται στους πάντες τα πάντα. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο είπα και προημερώς στην εκπομπή της κυρίας Παπαδοπούλου ότι όποια ώρα, όποια στιγμή θέλουν οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ, είμαι στη διάθεσή τους να συζητήσουμε ανοιχτά, όχι μόνο την περίπτωση Αργολίδος, όλα τα θέματα που αφορούν τον ΕΛΓΑ. Γιατί επαναλαμβάνω, έχουμε όπλο την αλήθεια και όποιος έχει μαζί την αλήθεια δεν φοβάται τίποτα. Άρα για τις εκτιμήσεις, εμάς είπατε όμως πότε θα ολοκληρωθούν. Και κύριε Πρόεδρε, αν στις εκτιμήσεις υπάρχει μεγαλύτερη ζημιά, θα πάρουν περισσότερα χρήματα. Στις ενστάσεις δεν μπορώ να ξέρω πότε θα ολοκληρωθούν, γιατί καταρχήν δεν ξέρουμε τον όγκο των ενστάσεων. Και έχει πάρει και παράταση. Ένα αυτό. Δώσαμε παράταση. Συνήθως αυτό θα έχει και μια σοπηρή παράταση κατά την παγία πρακτική που ακολουθούμε. Θεωρήστε λοιπόν ότι θα πάμε μετά τις 25 Οκτωβρίου να δούμε στους κεντρικούς υπολογιστές πόσες στάσεις έχουν συγκεντρωθεί και τότε θα γίνει ο υπηρεσιακός καταμερισμός, ούτως ώστε να μπορούμε και να απαντήσουμε όταν θα έχουν ολοκληρωθεί ενστάσεις. Να επαναλάβω την έκκληση, την παράκληση, να κάνουν ενστάσεις, μην καθυστερούν.